Καλησπέρα σας. Είμαστε στο Βιβλιοβούλιο, Σάββατο απόγευμα και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή απόψε τον κύριο Νίκο Μιχαηλίδη με αφορμή ένα δίτομο έργο το οποίο μας πρόσφερε και που έχει να κάνει με γεγονότα τα οποία δεν γνωρίζουμε σχεδόν καθόλου. Με μια πτυχή του Αλβανικού και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου γενικότερα, για την οποία δεν έχουμε ακούσει περίπου τίποτα. Είναι η συμβολή των Κωνσταντινουπολιτών στο πόλεμο και βέβαια και η τύχη τους, η οποία ορισμένες στιγμές ήταν πραγματικά οδυνηρή. Θα τα πούμε όλα αυτά, έτσι. Ξεκινώντας, θα τα πάρουμε από την αρχή. Κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και έχουμε εδώ δύο τόμους. Είναι ο πρώτος, ο πιο χοντρός, ο οποίος λέγεται «Τα ελληνοτουρκικά και οι Κωνσταντινουπολίτες εθελοντές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Εξετάζει την περίοδο 1939-1944. Και ο δεύτερος συμπληρωματικός, που λέγεται «Στο δρόμο προς την αλήθεια» και έχει υπότιτλο «Η βήθηση του Ευαγγελίστρια με τους Κωνσταντινουπολίτες εθελοντές από το Βρετανικό υποβρύχιο Τόρμπεϊ» το 1941. Yes. Είναι ένα τραγικό γεγονός για το οποίο ελάχιστα γνωρίζουμε και θα δούμε τους λόγους για τους οποίους γνωρίζουμε. Ακριβώς, έγκλημα πολέμου. Έγκλημα πολέμου, ναι. Αλλά ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Μιλάμε τώρα για Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι άλλοι έχουν ελληνική υπηκότητα και άλλοι έχουν τουρκική και οι οποίοι κατατάσσονται ως εθελοντές. Αυτοί πότε ήρθαν, ξεκίνησε ο πόλεμος με την Αλβανία κατευθείαν. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή κατά τον Νοέμβρη, προς τα τέλη Νοεμβρίου ξεκινούν Έλληνες υπήκοοι. Ναι. Γίνεται... Καλούνται σε επιστράτευση, αλλά δεν χρειάζεται, γιατί από μόνοι τους κατατάσσονται στον εθελοντικά. Όλοι, και έχω μάλιστα και του πρέσβη της Ελλάδας την επιστολή προς το Υπουργείο και λέει δεν χρειάζεται να επιστρατεύσουμε εδώ από μόνοι τους. Ναι. Περίμεναν έξω από το προξενείο και κοιμόντουσαν έξω για να πάνε να καταταγούν. Η αγάπη για την Ελλάδα ήταν. Ας δούμε λίγο και τους αριθμούς. Ήτανε 120.000 περίπου οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης εκείνη την εποχή. Τόσοι, ναι. Από αυτούς περίπου οι 12.000 με 13.000 είχαν ελληνική υπηκότητα. Οι υπόλοιποι είχαν τουρκική υπηκότητα. Ναι. Και θα το δούμε τώρα και αυτό τι σημασία έχει στα γεγονότα που ακολούθησαν. Ναι, βέβαια. Πάντως φύγανε σε πρώτη φάση ως εθελοντές Έλληνες που είχαν ελληνική υπηκότητα. Έτσι. Κάπου 300. Κάπου 300. Ναι, ναι. Οι οποίοι ξεκίνησαν, πήγαν Αλεξανδρούπολη, Δράμα, ναι, Ελευθερούπολη. Εκεί εκπαιδεύτηκαν. Και στη συνέχεια πήγαν στο Αλβανικό μέτωπο και πολέμησαν. Ναι, εκεί ήταν οι περισσότεροι, αλλά με μεγάλη έτσι, όταν πήγαν οι Γερμανοί, αυτοί αισθανόντουσαν ακόμα σαν νικητές, γιατί δεν είχαν ιτηθεί και μάλιστα ήταν νικητές στο πόλεμο. Αυτό έχει σημασία για να δούμε αργότερα τι συνέβη. Ναι. Πήγαν λοιπόν στο Πόγραδετς και μετά τι έγινε. Όταν πολέμησαν, αλλά όταν μπήκαν οι Γερμανοί τον Απρίλιο, άρχισαν να επιστρέφουν πίσω, όπως και όλος ο στρατός ο δικός μας, όσοι δεν ήταν από την Αθήνα ή από τα βόρεια μέρη, με τα πόδια, και είχαν φτάσει στην Αθήνα, όπου κοιμόντουσαν στο δρόμο, όσοι δεν είχαν συγγενείς και λίγοι είχαν τότε, κοιμόντουσαν στα βαγόνια του τρένου, στον σταθμό Λαρίσης, ήταν σε μια άθλια κατάσταση, χωρίς να έχουν να φάνε. Ναι. Ήταν μια... Και μάλλον δεν το σκεφτόταν και κανείς, έτσι. Όχι, γιατί υπήρχαν πόλεμος, η είσοδος των Γερμανών, δεν ήταν μια ήρεμη κατάσταση, η ελληνική κατάσταση. Ναι. Και υπήρχαν και τα πρώτα σημάδια της πείνας. Βέβαια, με τον αποκλεισμό των Εγγλέζων αρχίζουν και τα πρώτα σημάδια
Και στο βιβλίο εκεί αναφερόμαστε και επίσης ένα γεγονός που είναι άγνωστο, όταν αρχίζει το Κουρτουλού στο καράβι της Ερυθράς η Μισελίνου, το τουρκικό, να φέρνει προμήθειες. Και εδώ να κάνω και μια σημείωση. Ναι. Μεγάλη προσφορά επίσης των Κωνσταντινουπολιτών, των γονιών, αλλά και των υπολείπων. Δίνουν όλα τους τα χρυσαφικά, όλα, ό,τι είχαν και δεν είχαν για τον αγώνα. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται κυρίως τον αλβανικό, για το αλβανικό. Για το αλβανικό, για το αλβανικό. Ναι. Επομένως, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στην Αθήνα. Χωρίς καμία κοιμούνται υποστήριξη. Στους δρόμους, χωρίς να έχουν χωρίς φαγητά. Ναι, πήγα να πω για το Κουρτουλού στο καράβι. Ο υπεύθυνος της Ερυθράς Μισελίνου, ο Τούρκος, όταν είδε την κατάσταση που επικρατούσε κατά τη διάρκεια του λοιμού, έβγαλε φωτογραφίες με τον Μανώλη, τον μεγαλοοικονό μου τότε, τις οποίες κατάφερε και τις έστειλε στο εξωτερικό. Παιδιά νεκρά μέσα σε καφάσια των φρούτων, δραματικές καταστάσεις, αδύνατα από το μεγάλο λοιμό τότε, και κατάφεραν να δημοσιευθούν αυτά στο περιοδικό Life. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Αργότερα αυτό τον τίμησε βέβαια το ελληνικό κράτος και του απέδωσαν το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών, ο Δήμαρχος της Αθήνας. Είναι μια άγνωστη ιστορία. Ναι, και είναι ίσως μία από τις πρώτες, τους πρώτους τρόπους με τους οποίους έγινε γνωστή η κατάσταση της... Ναι, γιατί οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκία στην εποχή εκείνη είναι πολύ καλή. Έχουμε κοινούς εχθρούς. Κοινοί εχθροί μας είναι οι Ιταλοί που έχουν ακόμα στην Δυτική Μικρά Ασία και το Μάρε Νόστρουμ του Μουσολίνη, κάτι που δεν αρέσει φυσικά στην Τουρκία. Μετά έχουμε τους Βούλγαρους που υπάρχουν ακόμα απομεινάρια από τους Βαλκανικούς πόλεμους και ιστορίες που δεν είχαν λυθεί, και επίσης η Σοβιετική Ένωση που ήταν ο κοινός εχθρός. Άρα είχαμε τρεις κοινούς εχθρούς εκείνη την εποχή, και η μεν και η δε. Ναι. Και έτσι οι σχέσεις μας ήταν σχετικά καλές. Βέβαια, διάβασα στο βιβλίο σας ότι όταν κινήθηκαν μετά τη γερμανική εισβολή, κάποιοι κινήθηκαν να φύγουν, και Έλληνες Ελλαδίτες, και βέβαια προσπαθούσαν και οι Κωνσταντινοπολίτες να βρουν το δρόμο της επιστροφής. Όσοι προσπαθούσαν να φύγουν για να πάνε στη Μέση Ανατολή ενδεχομένως, και προσπαθούσαν να πάνε από τα νησιά, την Σάμο που ήταν ιταλοκρατούμενη και τη Χίο και τη Λέσβο που ήταν γερμανοκρατούμενες, φεύγανε με βάρκες και αυτοί. Ναι, ναι. Κάπως σαν αντίστροφη πορεία αυτού που γίνεται σήμερα. Αλλά συχνά οι Τούρκοι δεν τους δέχονταν. Δηλαδή, και όχι. Τι είχε συμβεί ακριβώς? Ενώ υπάρχει μια καλή διάθεση, από την άλλη θέλουν να ξεφορτωθούν την νεολαία, την ελληνική της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Όπως ξέρουμε, στην Μέση Ανατολή πηγαίνουν αξιωματικοί, ο απλός στρατιώτης δεν πηγαίνει. Συνήθως λοιπόν επιστρατεύεται ο ελληνισμός της Αιγύπτου και οι Κωνσταντινούπολίτες στην πόλη εκεί παίρνουν μέρος, όπως είπατε, και οι Τούρκοι πίκοοι, και περνάνε κάτω μέσω του Χαλεπιού, κάτω στη Μέση Ανατολή. Είναι μια άλλη ιστορία, γιατί οι Τούρκοι πίκοοι, μέχρι που κατατάσσονται και στις λεγιώνες των ξένων, για ελληνικές καταγωγές, ναι. Έχουν φωτογραφίες, ναι. Για να... Αυτή η φουρνιά, ας το πούμε, είναι περισσότερη, γιατί είναι και οι Τούρκοι και οι Έλληνες υπήκοοι, είναι γύρω στους 700. Ναι. Δηλαδή στο σύνολο όλοι οι Κωνσταντινούπολίτες, κάπου 300 στο αλβανικό και άλλοι 700, γύρω στους 900 με 1000 υπολογίζονται. Ότι πολέμησαν. Να δεξιά αυτό, και γυναίκες. Και γυναίκες. Κατετάγησαν, ναι.
οι οποίες σε ποιο ρόλο. Οι οποίες πήγαν πολέμησε. Σε μάχη μου, περιέργως πώς, γιατί ο ελληνικός στρατός τότε δεν είχε μάχημες γυναίκες. Ναι. Υπηρετούσαν σαν βοηθητικές στα νοσοκομεία, σαν νοσοκόμες. Αυτές όμως θέλανε να καταταγούν και επειδή δεν υπήρχε, όπως σας είπα, ελληνικό μάχημο σώμα γυναικών, καταταγήσαν στο αγγλικό και γίνονται οδηγοί των τάγκς. Έχουν φωτογραφίες και τα ονόματά τους στο βιβλίο. Είναι μια περίεργη, όχι περίεργη, αξιοσημείωτη κατάσταση, μπορώ να πω, ναι. Των γυναικών. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, οι 300 που είχαν πολεμήσει στην Αλβανία και όσοι σώθηκαν, βέβαια, γιατί είχε και νεκρούς, και γύρισαν στην Αθήνα, κάποιοι από αυτούς πήγαν στη Μέση Ανατολή, δηλαδή. Ναι. Και κάποιοι. Ναι. Πολλοί πήγαν, όσοι μπόρεσαν και γύρισαν. Γιατί ο δρόμος προς την Κωνσταντινούπολη μετά την είσοδο των Γερμανών δεν ήταν εύκολος. Ναι. Από το βορρά ήταν οι Βούλγαροι, οι οποίοι δεν ήταν εύκολο να περάσει στα σύνορα προς την Τουρκία. Στον νότο, όπως είπατε και εσείς πριν, όσοι περνούσαν προς τον Τσεσμέ, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές τους συνελάμβαναν οι Τούρκοι και τους παρέδιδαν πίσω στους Γερμανούς, οπότε και τους εκτελούσαν, δυστυχώς. Mm. Όμως αρκετοί πέρασαν και βασικά οι περισσότεροι πήγανε μέσω των... διέσχιζαν την Τουρκία και μέσω Συρίας, από το Χαλέπι, κατευθύνθηκαν κάτω προς τον Νότο και εντάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Τώρα, υπήρχε το ζήτημα το οποίο υπενυχθήκαμε στην αρχή αλλά δεν το συζητήσαμε, της διαφοράς των Ελλήνων από τους Τούρκους υπηκόους. Ναι, σωστά. Τι συμβαίνει εδώ. Κοιτάξτε, στο μεν αλβανικό, όπως είπαμε, ήταν όλοι οι Έλληνες υπήκοοι, όμως κάτω που ξεκινούν και οι Τούρκοι υπήκοοι Έλληνες να πολεμήσουν, οι Τούρκοι τους βγάζουν νόμο και τους απαγορεύουν να επιστρέψουν, δηλαδή εν γνώση τους πήγαιναν οι Έλληνες με τουρκική υπηκότητα, γνωρίζαν ότι δεν θα μπορούσαν να επιστρέψουν πίσω. Και μεταξύ αυτών είχαμε και παντρεμένους. Πρέπει να καταλάβει κανείς τι αγάπη υπήρχε προς την πατρίδα τον καιρό εκείνο, που γνωρίζοντας αυτή την απαγόρευση των Τούρκων, παρόλα αυτά κατατάξαν στο στρατό. Είναι γύρω στο 30% με 40% των Ελλήνων που κατετάγησαν στην Μέση Ανατολή έχουν τουρκική υπηκότητα. Ενώ το τουρκικό κράτος δεχόταν πίσω τους Έλληνες υπηκόους κατοίκους Κωνσταντινούπολης. Τους Έλληνες τους δεχότανε, αλλά γι' αυτό και αυτή η όλη ιστορία έμεινε κρυφή, άγνωστη. Γιατί όταν επέστρεφαν οι Έλληνες υπήκοοι δεν ήταν κάτι που μπορούσαν να υπερηφανευτούν στη χώρα τους. Κρατούσαν, αλλά και γενικά ένας πολεμιστής. Πολέμησαν με την Ελλάδα. Ναι, φυσικά. Ναι. Αλλά και ένας πολεμιστής από ό,τι είδε και πέρασε, συνήθως είναι λιγομίλητη και δεν... Όποιος γνωρίζει δηλαδή τον πόλεμο, δεν υπερηφανεύεται για τα όσα έχει κάνει. Ναι. Πριν περάσουμε και στη τραγωδία του Ευαγγελίστρια, ήθελα να μας πείτε λίγο για την έρευνά σας. Δηλαδή, εσείς δεν είστε επαγγελματίας ιστορικός. Όχι, όχι. Ερευνητής. Ναι, ερευνητής. Είστε Κωνσταντινουπολίτης. Ναι, βέβαια. Και από εκεί... Ορμόμενος. Θελήσατε να ερευνήσετε ιστορίες οι οποίες είναι άγνωστες και να αναζητήσετε μαρτυρίες οι οποίες διαφορετικά θα χάνονταν. Έτσι. Πρόλαβα κάπου 5... τελευταίους εθελοντές που ήταν στη ζωή. Κάναμε ένα ντοκιμαντέρ για αυτούς με τις συνεντεύξεις τους και όλα αυτά. Ναι, δεν ήταν άγνωστη ιστορία, ναι. Ειδικά και η επιστροφή τους ήταν για όσοι έμειναν στην Ελλάδα. Μετά τον πόλεμο έγινε ο εμφύλιος, τα Δεκεμβριανά. Ενεπλάκησαν και στα κινήματα στη Μέση Ανατολή. Συνήθως, όπως ξέρετε, ο στρατός μας κάτω ήταν, όπως σας είπα, από Αιγυπτιώτες, έφεδρους, Κωνσταντινούπολίτες εθελοντές και φυσικά το τρίτο σώμα στρατού, το οποίο μέσω της Τουρκίας
έφτασε στη Μέση Ανατολή. Αυτοί οι άνθρωποι στα κινήματα ενεπλάκησαν χωρίς να έχουν καμία απολύτως σχέση. Δεν ήταν πολιτικοποιημένα άτοπα, ναι, τα παλικάρια εκείνη την εποχή στην Κωνσταντινούπολη. Και επειδή όπως και οι Αιγυπτιώτες ήταν αντιβασιλικοί και βενιζελικοί, στο τέλος βρεθήκανε στις χώρες της Σοβιετικής Δημοκρατίας, ναι, 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 στην Τσεχοσλοβακία, στην Πολωνία, χωρίς να έχουν καμία σχέση, 17, 18, 19 χρόνο πάλι, ναι, παιδιά, βρέθηκαν και μείνανε μέχρι το 80 δυστυχώς. Α, ναι. Ναι, τότε με τον Παπανδρέου το 80, ναι, από ό,τι μου είπανε, τους δόθηκε η άδεια να επιστρέψουν πίσω. Ήταν πολλοί αυτοί, ήταν αρκετοί. 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 Και πέρασαν πολύ δύσκολα χρόνια στα σύρματα, όπως τα λέγανε, στη Μέση Ανατολή. Δεν είχαν να φάνε, τους έδερνε η αμμουθίελα. Ήταν δραματική η κατάσταση. Πώς τα φέρνει ο πόλεμος και, ναι, οι συνθήκες δυστυχώς αυτών των ανθρώπων. Και γύρισαν σχετικά, είχαν να δουν τους δικούς τους πάνω από 35 χρόνια και 40 ορισμένοι, ναι, όταν επέστρεψαν πια στην Ελλάδα. Ναι. Και είδα λίγο, έχετε και βιογραφικά, ότι έχετε μπορέσει να συγκεντρώσετε των εθελοντών, και κοίταζα λίγο και τα επαγγέλματα. Ήταν άνθρωποι όλων των τάξεων, όλων των επαγγελμάτων και λαϊκοί άνθρωποι πολλοί και ελαιοχρωματιστές και ό,τι θέλετε, καθηγητές και από ό,τι θέλετε, υδραυλικοί. Ναι. Κοιτάξτε, πολύ σημαντικό είναι και αυτό που κράτησε πάρα πολύ χρόνο. Το πρώτο μέρος του βιβλίου, ναι, είναι χρονολόγιο γεγονότων. Όμως, ναι, όχι μόνο από τα ελληνικά αρχεία αλλά και από τα αγγλικά και τα τουρκικά που πήγα και πήρα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη το έπος του 40 το περιγράφω από τα τουρκικά μέσα. Οι θύραμοι που γράφουν για τις ελληνικές επιτυχίες στο αλβανικό, ούτε εμείς τα γράφαμε. Υπάρχουν όλα αυτά μέσα, αλλά είναι μόνο γεγονότα, facts. Οπότε, ναι, ο αναγνώστης, τα γεγονότα δεν αμφισβητούνται. Ναι. Οπότε ο αναγνώστης, έχοντας διαφορετικές πηγές από διάφορες πλευρές, μπορεί μόνος του να αποφασίσει και να... Ναι, είναι μόνο γεγονότα καθαρά. Ναι, ναι. Στο δεύτερο μέρος ήταν το πολύ δύσκολο, όσο και περίεργο και να ακούγεται. Έχω 346 συνεντεύξεις. Ξέρετε, οι συνεντεύξεις δεν μπορεί να κρύβουν προσωπικές εμπάθειες, αντιπάθειες, ψευδείς ιστορίες και όλα αυτά. Όμως, όταν είναι τόσες πολλές και συμφωνούν σε ορισμένα γεγονότα, τότε είναι πρωτογενής πηγή. Οπωσδήποτε. Πληροφάνω. Και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολλές. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο να τους βρω. Δεν είχαμε κανένα γνωστό. Δεν γνωρίζαμε. Μιλάμε τώρα για συγγενείς θυμάτων. Σας είπα, πρόλαβα, ναι, κάπου 6-7 που, ναι, ήταν ζωή. Και οι άλλοι ήταν είτε από τα παιδιά τους, από τους, ναι, συγγενείς τους, ναι, από τη σύζυγου τους κτλ. Πολύ μεγάλος αριθμός, πάρα, βέβαια, πολύ μεγάλος αριθμός, και ήταν δύσκολο γιατί και οι περισσότεροι μεγάλοι σε ηλικία, ακόμα και τα παιδιά τους, δεν ήταν χειριστές του διαδικτύου, έπρεπε να πάω εκεί από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Σούνιο που λέει ο λόγος, να, ναι, μου εμπιστευθούν τις φωτογραφίες τους, τα οικογενειακά τους κοιμήλια, να τα φωτογραφίσω και να τα βάλω στο βιβλίο, στον πρώτο τόμο. Αυτό κράτησε 8-9 χρόνια. Πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Κράτησε 8-9 χρόνια κάπου εκεί. Πολλά, ναι, χρόνια, ναι. Πολλά. Δεν έχω δει, έτσι, θα σας πω ειλικρινά, άλλο βιβλίο, ναι, με τόσες πολλές προσωπογραφίες, τις λέω. Ναι. Είναι συνεντεύξεις με τους συγγενείς, ναι, 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 ή τους ιδίους. Και μου λέγατε και πριν από το γύρισμα ότι κάποιοι δεν γνωρίζανε την ιστορία και οι συγγενείς ακόμα δεν γνωρίζανε, ναι, την ιστορία, τις ιστορίες αυτές όπως είχαν. Περισσότερο δεν γνώριζαν το θέμα της επιστροφής. Ναι. Γιατί όπως σας είπα ήταν πολύ δύσκολος ο δρόμος για την Κωνσταντινούπολη. Από, ναι, το βορρά ήταν οι Βούλγαροι, κάτω στα νησιά, και έτσι κατάφεραν να νοικιάσουν ένα
καϊκή, πετρελαιοκίνητο, ναι, που είναι, είναι στο δεύτερο τόμο. Το Ευαγγελίστρια, ναι. Το οποίο είχε άδεια από τους Γερμανούς να πάει στην Κωνσταντινούπολη για να φέρει ψάρια, άδεια, έτσι. Βρήκα όλη την αλληλογραφία και την άδεια από το Υπουργείο, από τα δικά μας τα αρχεία, ναι, στον Πειραιά, και τους δόθηκε. Όπως ξέρετε, εμείς είχαμε, ο ελληνικός στόλος, ο εμπορικός ήταν πάντα μεγάλος και εκείνη την εποχή, mm-hmm, αλλά αυτοί κατάφεραν και έφυγαν και πήγανε συνήθως στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία. Το λέω αυτό γιατί έχουμε μια άλλη ιστορία μέσα και αυτή είναι του Πειλαία, τέλος πάντων του ελληνικού φορτηγού Πειλαία. Αυτοί μείνανε μόνο τα μεγάλα καΐκια, τα οποία επιτάχθηκε και βάλανε χιτλερική σημαία. Ένα από αυτά που το έλεγαν Ευαγγελίστρια, τον άβλωσαν και επιβιβάστηκαν 78, βρήκα την κατάσταση όλων, εκεί βρίσκουν και τα επαγγέλματα, αλλά και στις περιγραφές των συγγενών, και τραβάουν για την πόλη Μεσοθαλάσσης. Από πού έφυγε το Ευαγγελίστρια? Το Ευαγγελίστρια από τον Πειραιά, από τα Καρβουνάδικα συγκεκριμένα. Ξέρουμε την ώρα της αναχώρησης, του απόπλου δηλαδή του σκάφους, γιατί ήταν παρόντες συγγενείς που τους απέβαλαν. Όμως αυτό δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του και δεν ξέρανε τι συνέβη. Βρήκανε στην Τίνο, στον όρμα της Κολυμβήθρας, πτώματα και ευτυχώς ένα από τα πτώματα που βρήκαν είχε και την ταυτότητά του επάνω. Ήταν κάποιος εβραϊκής καταγωγής, Έλληνας. Προσέξτε, πολλά πράγματα βγαίνουν. Οι εθελοντές δεν ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι όλοι, το μεγάλο ποσοστό. Υπήρχαν όμως και Εβραίοι και Αρμένοι. Όμως το κοινό του σημείο, τα κοινά του σημεία ήταν δύο. Ένα ότι ήταν Κωνσταντινούπολίτες και το δεύτερο ήταν ελληνόφωνοι. Μάλιστα. Λοιπόν, η γλώσσα βλέπουμε πόσο δυνατή είναι που να προκαλέσει και να ενθουσιασμό και να πάνε να καταταγούν να πολεμήσουν εθελοντές στον στρατό. Αυτό οι συγγενείς των πνιγέντων, όπως σας είπα, ήταν 78 και υπήρχαν και δύο λαθρεπιβάτες, μια μάνα με το παιδί της, βορειοϊπηρώτες, Κωνσταντινούπολίτες, οι οποίοι πήγαν στο καράβι και το πενταμελές πλήρωμα. Ναι. Ήταν ένα χιώτικο τελικά σκαρί. Σας το λέω αυτό γιατί έψαξα και βρήκα. Δεν ξέραμε λοιπόν ούτε τι τύπος καραβιού ήταν αυτός, δεν υπήρχε, αφού βυθίστηκε. Βάσει των προδιαγραφών που πήρα από τα νιολογίου του σκάφους, το βρήκαμε. Και έτσι το ανέθεσα σε κάποιον ειδικό ναυπηγό για καΐκια, κάποιον Νίκο Μοσχονά, ο οποίος μας σχεδίασε τον τύπο του καραβιού. Ο οποίος βρίσκεται στο εξώφυλλο. Ο οποίος βρίσκεται και στο εξώφυλλο. Βάσει αυτών των σχεδίων βρήκαμε ένα παρόμοιο σκάφος στη φωτογραφία του. Μάλιστα. Γιατί ήταν σκαριά, είτε ιδραίκα, είτε χιώτικα, είτε τέλος πάντων νησιώτικα, ναι, που υπήρχαν. Έτσι ξέραμε. Τώρα, γνωρίζοντας την ταχύτητα περίπου του σκάφους, του καγιού γνωστά, ξέραμε τον καιρό, βρήκαμε τον καιρό εκείνη την εποχή ότι ήταν καλός. Ήταν και 1η Ιουλίου που έφυγε, αν θυμάμαι καλά. Έφυγε, όχι, στις 3 Ιουλίου. 3 Ιουλίου. 3 Ιουλίου. Α. Ναι, ναι. Του 41. Του 41. Λοιπόν, με την ταχύτητα αυτή έπρεπε να συναντήσει το υποβρύχιο το εγγλέζικο που έκανε περιπολίες για τον αποκλεισμό. Και αυτό συναντήθηκαν βάσει των υπολογισμών μου στο Καβοντόρο, λίγο έξω από το Καβοντόρο, κάπου 9 μίλια έξω από το Καβοντόρο. Μετά παρήγγειλα το ημερολόγιο από τα αγγλικά αρχεία του υποβρυχίου.
δύο ημερολόγια κρατούνται υποβρύχια. Και το επιχειρησιακό που εξηγούν, γράφουν με λεπτομέρειες τα γεγονότα και το logbook, το κανονικό, το ημερολόγιο ενός πλοίου που λέει ταχύτητα, συνθήκες καιρού κτλ. Το άλλο λέγεται patrol report. Το καράβι, το υποβρύχιο που έκανε περιπολία. Εσείς έχετε κάνει τότε, και καπετάνιος, να το πούμε ναι, και αυτό. Ναι, κάνει και αυτό. Βρήκαμε μερικά στοιχεία. Βρήκαμε το καράβι που το λέγανε Τόρμπι, πήραμε το ημερολόγιο του και πολύ σαφέστατα πλέον αναφέρεται στο γεγονός πού ακριβώς το βύθισε. Οπότε μάθαμε πού και είχαμε τις λεπτομερέστατες αναφορές του λιμενικού σώματος για τα πτώματα που βρήκε. Για την επόμενη μέρα βρήκαν κι άλλα και τα οποία ήταν και. Δεν μπορούσαν να τα γνωρίσουν, ήταν ναι. Την πολυκαιρία. Βρέθηκε και ένα άλλο κοντά στη Σύρο, κάποιου Μήλα, και αυτός είχε το διαβατήριό του. Έφεδρος ήταν ο Μήλας. Έφεδρος, ναι. Υπουργός, κάτι τέτοιο. Ναι, κάπως. Και ζει οι οικογένειές τους, τους συνάντησε όλους αυτούς και έτσι πήρα και τις πληροφορίες. Και αυτοί μάθανε πρώτη φορά, προχθές έγινε στην Οικουμενική Ομοσπονδία, στο Πνευματικό Κέντρο των Κωνσταντινούπολιτων, η παρουσίαση του βιβλίου. Και πρώτη φορά μετά από 83 χρόνια μάθανε τα αίτια του θανάτου. Αυτός ο Εγγλέζος λοιπόν το βύθισε με το κανόνι του, δεν σπατάλησε καν τορπίλι, από ό,τι γράφει στο ημερολόγιο του. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό, ποιος ξέρει. Αυτός, κοιτάξτε, είχε την απομίσους μεγάλο με τους Γερμανούς. Το καράβι είχε γερμανική σημαία. Παρόλο που γράφτηκαν πάρα πολλά, τα βρήκα όλα τα βιβλία, το 89 ειδικά όταν του δώσανε και τον τίτλο του Sir και του δώσανε και το βραβείο, το μεγαλύτερο παράσημο, το Victoria Cross, γράφτηκαν πάρα πολλά στον τίτλο. Πώς λεγόταν? Λεγόταν Anthony Mears. Αυτός, όταν του δώθηκε, γράφτηκαν πάρα πολλά. Και βιβλία και ο κόσμος είχε αγανακτήσει το πλήρωμα, παρόλο που τα πληρώματα των υποβρυχίων είναι δεμένοι σαν γροθιά, παρόλα αυτά, αυτά που βλέπανε την αιματοχυσία των πνιγέντων μέσα στη θάλασσα, αντέδρασαν και τότε άρχισαν να ομολογούν πράγματα, ειδικά ο υποπλοίαρχός του. Μετά το 89 δηλαδή. Το 89 ακριβώς. Και στη Sunday Telegraph υπήρχε πρωτοσέλιδο για το θέμα αυτό. Α, ναι. Και γελιογραφίες για τον. Όμως, όπως ξέρουμε, οι νικητές γράφουν την ιστορία και όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε, αλλά βραβεύτηκε και με το μετάλλιο του ανώτατο, το Victoria Cross, όπως σας είπα, και πήρε τον τίτλο του Σερ. Για παρόμοια ενέργεια, και αυτό είναι άλλο σημαντικό γεγονός, γερμανικό υποβρύχιο με κυβερνήτη κάποιον Wilhelm Eck, ο οποίος επιτέθηκε σε κομβόι, πάλι σε ελληνικό πλοίο, φορτηγό μεγάλο, τον Πηλαία. Σκότωσε κι αυτός για να μην γίνουν αντιληπτοί από τα αεροπλάνα οι ναυαγοί και ρίξουν βόμβες βυθού και βυθίσουν το υποβρύχιο. Αυτός εκτελέστηκε μετά τη λήξη στο Αμβούργο, αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου. Βλέπετε λοιπόν, οι νικητές ναι. Γράφουν την ιστορία, με ένας εκτελέστηκε και καλά έγινε, γιατί ήταν εγκληματίας πολέμου κι αυτός. Ο ναυαγός μέσα στη θάλασσα είναι αβοήθητος. Είναι σαν να σκοτώνεις εχμάλωτο ή παιδιά ή γυναίκες. Γι' αυτό πρέπει αυτό να μαθευτεί. Δηλαδή και αυτό έκανε ο Μέιερς. Ο Μέιερς σκότωσε, έριξε με το κανόνι του το ναι. Καΐκι και όταν άρχισε να βυθίζεται πήδηξαν όλοι στη θάλασσα και αυτός πήγε με το πολυβόλο του, είχε δύο πολυβόλα Levi's, τα βρήκα με όλα. Το υποβρύχιο ήταν αυτά τα T-class, τα εγγλέζικα, δηλαδή όλα αρχίζουν από Taff, Trafalgar, Trianon ναι. Κτλ. Και του σκότωσε όλους, εμψυχρό. Για να μην υπάρχουν μάρτυρες, γιατί όχι, αυτός δεν του σκότωσε γι' αυτό. Γιατί τότε τον έλεγχο της θάλασσας τον έχουν Βρετανοί, είναι αποκλεισμός. Ναι, ναι. Όχι, το έκανε από μίσος κατά των Γερμανών, τα οποία έκανε λάθος, γιατί είχε, όμως δεν έχει σημασία. Για το ίδιο παράπτωμα, στις 9 του μήνα Ιουλίου, γράφτηκαν όλα αυτά που σας είπα πριν, ναι. Καταγγελίες. Το δικό μας έρχεται στο φως, θα έρθει για πρώτη φορά, δεν το ξέρουν οι Εγγλέζοι.
Έχουμε ακράνταχτες μαρτυρίες μέσα για τους 85 που σκότωσε εν ψυχρό. Αυτό μαθεύτηκε δηλαδή. Δεν μαθεύτηκε δεκαετίες. Ακόμα. Δεν μαθεύτηκε ακόμα. Όχι, όχι. Πρώτη φορά τώρα έχω σχεδιάσει τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Στην αρχή ζητούσα. Ο υποπλοίαρχος, δηλαδή, που είπατε ότι μίλησε, δεν είχε μιλήσει δημόσια, μίλησε. Κοιτάξτε, όχι, δημόσια δεν μίλησε. Α, και πώς δεν μίλησε, έχει γράψει και βιβλίο. Όμως μετά το 89. Μετά το 89. Ναι. Αλλά αποσιωπήθηκε το θέμα. Και εδώ δεν έγινε κάτι μέρους της ελληνικής. Όχι, όχι, εδώ δεν έγιναν πολιτείας. Πολλά. Και δικαιολογημένα μπορώ να πω, γιατί όπως και οι Κωνσταντινούπολίτες που μετά τον πόλεμο μείναν εδώ, έγινε ο εμφύλιος πόλεμος. Ναι. Οπότε η Ελλάδα δεν είχε χρόνο να προσέξει. Όχι, τώρα λέω πιο πολύ για το 89, τουλάχιστον δηλαδή από εκεί και το πέρα. Το 89 δεν το ξέραμε. Ναι. Δημοσιεύτηκαν, αλλά έμεινε άγνωστη. Δεν το ήξερα. Ούτε οι συγγενείς το ήξερα. Σας είπα τώρα βγαίνει. Ναι, ναι. Εντυπωσιακό. Ναι. Ναι. Και έτσι ένα μεγάλο παράπονο όλων των Κωνσταντινούπολιτών ήταν ότι. Το δικό τους δηλαδή, ότι δεν είχε γίνει έστω ένα μικρό μνημείο, μια πέτρα να γράφει το κάνατε, τα ονόματα τους. Ναι, είχα την ευκαιρία να το φτιάξω στο παλαιό Φάληρο, στη θάλασσα και είναι ένα πολύ ωραίο, με μοτίβα 4 μέτρα, είναι η κολόνα, με μοτίβα της Αγίας Σοφιάς, μας τα έφτιαξε ο Φραχιστέλης ο Τζανολίνος, ένας από τους καλύτερους γλύπτες της Ελλάδας αυτή την εποχή. Και δίπλα είναι το όνομα. Τίμησε με την παρουσία του πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Ιωσ Δένδιας και πολύ επίσημοι από όλα τα κόμματα. Πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα ο σκοπός μας είναι, στην αρχή λέγαμε να ζητήσουμε μία από το Αγγλέζικο το Ναυαρχείο, την κυβέρνηση, ένα συγγνώμη να πούμε στις οικογένειες. Όμως αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί οι Εγγλέζοι δίνοντας μια συγγνώμη θα σημαίνει ότι αναγνωρίζουν το σφάλμα και μπορούσαν να γίνουν και απαιτήσεις για συντάξεις και 1002. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα από αυτά. Θέλουμε να μαθευτεί στον κόσμο και τίποτα άλλο το γεγονός αυτό. Και ευχαριστώ πολύ γιατί είναι και αυτό μέσο σαν πρώτο βήμα να ακουστεί αυτό το θέμα. Μα είναι συνταρακτικό το γεγονός και εξίσου συνταρακτικό είναι ότι έμεινε στην αφάνεια, έμεινε άγνωστο, κανείς δεν έμαθε ποτέ, είναι φοβερό να μην μαθαίνει κανείς ποια ήταν η τύχη των. Ήταν συγκινητικό, προχθές κάναμε την παρουσίαση όπως σας είπα και πρώτη φορά οι συγγενείς μάθανε τα αίτια, όχι τα αίτια, το τι συνέβη, τα γεγονότα. Τα γεγονότα, ναι. Ως τότε τι ξέρανε δηλαδή. Ότι χαθήκανε. Γιατί τράβηξαν ένα άλλο Γολγοθά, δυστυχώς, με την, να μην πω, την ελληνική γραφειοκρατία, μέχρι και σήμερα, δυστυχώς, και αυτό πρέπει να το πούμε. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί, μη έχοντας ένα πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο το ζητούσαν επιμόνως μέχρι το 1967, γιατί είχαν κληρονομικά θέματα, ναι. Και χρειαζόταν ένα πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο δεν μπορούσαν να πάρουν. Μέχρι το 1967 το τελευταίο που δίνει, περάσαν, για φανταστείτε, από το 1941 μέχρι το 1967, όπου πέθανε πια οι γονείς, ότι δεν μπορούσαν να δώσουν γιατί ο θάνατος πιθανολογείται και δεν επιβεβαιούτο. Μάλιστα. Αυτό το προσπάθησαν και τώρα πρόσφατα ακόμη, συγγενείς του που ήταν στα Ευαγγελίστρια και χάθηκαν, διεκδικεί στην πόλη ένα διαμέρισμα μικρό, το οποίο το είχε αφήσει ο πατέρας τους, ο παππούς του μπάλλον, σε αυτόν και στην αδελφή του, επειδή, μάλλον τον θανόντα και στην αδελφή του, ακόμα και σήμερα δεν δίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους πιστοποιητικό θανάτου. Ελπίζω με αυτό το βιβλίο, ναι, και με τις αποδείξεις ακράδαντες που υπάρχουν, να λυθεί αυτό το θέμα και να δοθεί ένα πιστοποιητικό, αν μη τι άλλο θανάτου. Μακάρι. Από αυτή την άποψη και από όλες τις απόψεις, η προσφορά σας με αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ. Και για τους ανθρώπους και την προσωπική τους τραγωδία και για τη μνήμη των συγγενών και για την ιστορία και για την ιστορική επιστήμη. Και των νεκρών και ξέρετε κάτι, όπως έλεγε και ο Ουράνης, και ο οποίος και αυτός ήταν Κωνσταντινούπολίτης,
Έλεγε τότε πεθαίνουν οι νεκροί όταν τους λησμονάμε. Γι' αυτό έτσι και όλα που έχω κάνει και βάσει αυτού του στίχου του ποίηματος γίνονται. Και παντού στα βιβλία υπάρχει αυτό το κομμάτι. Ναι. Ωραία. Κύριε Μιχαλίδη, ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ. Στο βιβλιοβούλιο και στο κανάλι της Βουλής. Πραγματικά είστε άξιος συγχαρητηρίων και εμείς από τη μεριά μας ελπίζουμε το βιβλίο να βοηθήσει πραγματικά στην αποκατάσταση, αν μη τι άλλο, της μνήμης. Σας ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία, αλλά και που δίνετε το βήμα για να μάθει ο κόσμος το γεγονός αυτό που έμεινε στην αφάνεια 83 ολόκληρα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Κι εγώ. Η ποιητική γενιά του 70 αποτελεί πλέον μια ιστορική ποιητική γενιά. Τα μέλη της έχουν φτάσει στην ωριμότητα, οι απώλειες υπάρχουν ήδη, αλλά πολλοί από τους εκπροσώπους της γενιάς του 70 συνεχίζουν και να γράφουν και να δημοσιεύουν και μάλιστα να δίνουν ακόμη και σήμερα σημαντικά έργα. Η περίπτωση αυτή είναι η περίπτωση της Παυλίνας Παμπούδη, μια ποιήτρια η οποία ξεκίνησε από πολύ νωρίς, όπως όλοι οι συνομιλικοί της, και κάνει ένα είδος ποιήσης το οποίο δεν είναι ακριβώς μέσα στις κεντρικές κατευθύνσεις της γενιάς. Ενώ ότι αν οι κεντρικές κατευθύνσεις της γενιάς στην αρχή ήταν η πολιτική και η κοινωνική αμφισβήτηση και ύστερα ένα παιχνίδι με τις μορφές και με τον τρόπο με τον οποίο μέσω των μορφών καταλήγουμε στον προβληματισμό για την ύπαρξη, η Παμπούδη τα κάνει αυτά, αλλά τα κάνει με έναν πολύ δικό της τρόπο. «Άμος και Βόσαλα» είναι ο τίτλος της καινούργιας ποιητικής συλλογής, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροές, και μας δείχνει αμέσως το χαρακτήρα της ποιητικής της ιδιοσυγκρασίας. Το «Άμος και Βότσαλα» αναφέρεται σε θέματα της ποιήσης που έχουν απασχολήσει τη γενιά του 70 και όχι μόνο τη γενιά του 70 και όχι μόνο την σημερινή ποιήση και όχι μόνο την ελληνική ποιήση, αλλά την ποιήση στο σύνολό της. Με τι ασχολείται η ποιήση γενικώς? Με 4-5 θέματα το πολύ. Ποια είναι τα θέματα? Η μνήμη, ο έρωτας, ο θάνατος, η αγωνία της φθοράς, η σχέση του ατόμου με τον κόσμο. Αυτά είναι περίπου τα θέματα και της Παμπούδη. Η διαφορά, και γι' αυτό συζητάμε για ποιήση, δεν είναι τα θέματα. Πάντα στην ποιήση το ζήτημα δεν είναι το θέμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται ή υποβάλλεται ή αναπτύσσεται το θέμα. Τα θέματα λοιπόν της Παμπούδη είναι η μνήμη, είναι οι παιδικές αναμνήσεις, είναι ατομικά, μικρά, βιωματικά γεγονότα τα οποία περνούν ανεπαίσθητα στο στίχο. Η διαφορά όμως είναι, όπως το είπα και προηγουμένως, ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα πράγματα και καταλήγουν στο στίχο και υποβάλλονται στον αναγνώστη. Η ματιά της, η ποιητική ματιά της Παμπούδη είναι, θα πω έναν όρο που δεν ξέρω και αν είναι ακριβώς έγκυρος, αλλά είναι, θα έλεγα, κοσμολογική. Εννοώ το εξής. Μιλά για το άτομο και για τον εσωτερικό του κόσμο, αναφερόμενη στη σχέση του ατόμου με τον κόσμο. Όχι με την πραγματικότητα ή με την κοινωνία, αλλά με τον κόσμο υπό την έννοια του σύμπαντος, υπό την έννοια μάλιστα ή διαφορετικά, υπό την έννοια της σχέσης του ανθρώπου με τις πρωταρχικές του ρίζες, με στοιχεία όπως το φως και το νερό, ο ουρανός, ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τα πολιτικά και τα πολιτισμικά του στοιχεία. Προσπαθώ να εξηγήσω ποιος είναι ο τρόπος μέσω του οποίου η Παμπούδη καταφέρνει να συνομιλήσει με τον αναγνώστη. Διότι όλα αυτά που περιγράφω δεν είναι τίποτε άλλο από την δημιουργία μιας μυστηριακής σχέσης, της ποίησης,
των πρωταγωνιστών της και της γλώσσας της ποιητικής με ένα σύμπαν αρμονίας. Τι σημαίνει αρμονία όμως στην περίπτωση της Παμπούδη? Αρμονία σημαίνει ένα σύνολο το οποίο χάνει την αρχική του ισορροπία, διασπάται σε πολλά κομμάτια τα οποία επικοινωνούν συνεχώς μεταξύ τους, αλλά συνεχώς ταυτοχρονώς και σε μια καθοδική τροχιά. Είναι ένα σύμπαν το οποίο διαλύει την αρμονία του και παρόλα αυτά διατηρεί η ποιήτρια, και εδώ για μένα είναι η σημασία του πράγματος, παρόλα αυτά η ποιήτρια διατηρεί, μεταφέρει, μεταδίδει στον αποδέκτη την αίσθηση μιας αρμονίας, μιας ισορροπίας, και αυτά βεβαίως οφείλονται σε κάτι ακόμα επίσης παρομοίως πανάρχαιο στην ποιήση, το οποίο είναι ο λυρισμός. Νομίζω ότι η λυρική γλώσσα της Παμπούδη, ενισημένη από ένα πολύ σύγχρονο λεξιλόγιο και τοποθετημένη μέσα σε έναν τρόπο πολύ σύγχρονης εκφοράς, γιατί θα πρέπει να υπολογίσουμε και το ακουστικό μέρος της ποίησης, είναι που δίνει και στο βιβλίο της και στην ίδια μια πολύ ισχυρή σύσταση, ένα πολύ διακριτό πρόσημο. Θα δούμε τώρα νέες κυκλοφορίες με τη Σταυρούλα Παπασπύρου. Σταυρούλα, γεια σου. Γεια σου, Μανώλη. Ξεκινώ με τον Δημοσθένη Κούρτοβικ, με το μυθιστόρημά του «Ο ήχος της σιωπής της», που τώρα μόλις κυκλοφόρησε από την Εστία. Όταν λέω μόλις, μόλις. Και είναι ένα μυθιστόρημα αυτοβιογραφικό. Δηλαδή, είναι μυθιστόρημα με την έννοια ότι βάζει σε μια τάξη διάφορες αναμνήσεις και δικές του εμπειρίες, αλλά παρόλα αυτά το έχει κάνει με τους κανόνες της μυθιστορηματικής αφήγησης. Υπάρχει μια σύγκρουση, πρέπει να δούμε μέσα από αυτή τη σύγκρουση τι καρποί θα βγουν. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 2015, αυτό το μοιραίο καλοκαίρι. Η χώρα είναι διχασμένη στα δυο και η μάνα του συγγραφέα, κοντεύοντας τα 100, σβήνει. Και είναι μια αφορμή για τον Κούρτοβικ, αναζητώντας όχι μόνο το νόημα των τελευταίων λέξεων που είπε η μαμά του, αλλά στην ουσία και τον ίδιο του τον εαυτό, κάνει μια βουτιά στο παρελθόν, με αφετηρία το 15, πάει πίσω, και εδώ μας μιλάει όχι μόνο για τη μητέρα του, αλλά και για τα παιδικά του χρόνια. Δεν υπάρχει λέξη για βιβλία μέσα, λίγα πράγματα. Δηλαδή, το ότι ο άνθρωπος αυτός έγινε ένας παρεμβατικός κριτικός λογοτεχνίας αργότερα δεν φαίνεται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Φαίνονται άλλα. Φαίνεται ένα κουβάρι σε σχέση με την καταγωγή του. Πρόσεξε, η μητέρα του ήρθε στην Ελλάδα από την Αμερική 12 χρονών μετά το κράχ του 29. Δηλαδή, ο μπαμπάς της είχε μεταναστεύσει, είχε κάνει περιουσία, είχανε την ευκαιρία να κάνουν το γύρο του κόσμου με υπεροκειάνιο η μητέρα του Κούρτοβικ μαζί με τα αδέρφια της, αλλά με το κράχ φτωχαίνουν και έρχονται στην Ελλάδα. Ο δε πατέρας της μαμάς του Κούρτοβικ αυτοκτονεί με το που έρχεται εδώ. Λοιπόν, αυτή η μητέρα παντρεύτηκε κάποια στιγμή έναν τύπο λίγο μπερμπάντι, λίγο άστατο, λίγο, ο οποίος έκανε εισαγωγές παιχνιδιών από την κεντρική Ευρώπη. Και αυτός ο γάμος, που δεν ήταν και πάρα πολύ ευχάριστος από ό,τι καταλαβαίνω, έληξε και γρήγορα με το θάνατο του πατέρα του Κούρτοβικ. Δηλαδή όταν ήταν τα παιδιά 8 και 10 χρονών. Και αυτό, για αυτή την αστή γυναίκα, μεγαλωμένη ως αστή, ήταν μια έκπτωση κοινωνική. Και η μετανάστευση ξανά στην Ελλάδα και η χειρία η πρόωρη στα 36 της την κάνουν μια γυναίκα που πρέπει να μεγαλώσει δύο παιδιά ζώντας τα σε πόλια. Ο Κούρτοβικ θυμάται τον εαυτό του από 10 χρονών και μετά. Τα προηγούμενα σαν να τα έχει φάει η ομίχλη τα χρόνια. Και μέσα σε ένα πολύ λαϊκό περιβάλλον κάνει τα πρώτα του βήματα ως έφηβος ο ίδιος. Υπάρχει ένα μπέρδεμα λοιπόν εδώ, ελληνοαμερικανικό και βλάχο κοσμοπολίτικο ταυτόχρονα, γιατί κρατάνε από τους βλάχους.
τα σόγια. Δείχνει πώς διαμορφώθηκε ο ίδιος μέσα σε αυτή τη γειτονιά και με τις επιταγές μιας μάνας που τον ήθελε πάντοτε αριστούχο μαθητή και που ο φόβος της ήταν μήπως το παιδί της είναι οκνηρό. Αυτό. Και επίσης προσπαθεί να καταλάβει και ο ίδιος σε τι οφείλεται αυτό το μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας που τον διακατήχε από μικρό παιδί. Και καταλαβαίνουμε ότι και η σχέση με τη μάνα δεν είχε την τρυφερότητα που ίσως προϋποθέτει αυτή η σχέση. Δηλαδή, εντάξει, δεν είχαν μεγάλα προβλήματα, αλλά σαν υπήρχε ένα έλλειμμα εκεί αγάπης και τρυφερότητας ή τουλάχιστον έτσι το εισέπραξε ο Κούρτοβικ. Και τώρα, καθώς σκαλίζει το παρελθόν μέσα από φωτογραφίες, μέσα από συζητήσεις με την αδερφή του, τη Γιάννα Κούρτοβικ, τη βλέπουμε και στο εξώφυλλο, τη δικηγόρο, προσπαθούν να αυτές τις ψηφίδες από το παρελθόν που έχουν και οι δυο να τις ανταλλάξουν μεταξύ τους, να δούνε τι ήταν αυτή η προσωπικότητα αυτής της γυναίκας που είχε έναν τρόπο ενός χαμελέοντα, δηλαδή σε κάθε συνθήκη της ζωής της να προσαρμόζεται, να μην χάνει ποτέ το έρμα της, να ξέρει ότι έχει ένα πυρήνα δικό της μέσα που την οχυρώνει απέναντι σε κάθε κατάσταση που μπορεί να συναντήσει και τι επίπτωση είχε η ανατροφή που έδωσε στα παιδιά της. Δηλαδή και ο ίδιος ο Κούρτοβικ αναγνωρίζει ότι από μικρό τον θεωρούσαν στραβόξυλο, μονήρι. Υπήρχαν δηλαδή πληγές, ναι, μέσα του που με αυτό το βιβλίο τις καλύζει ακόμα περισσότερο. Παντός, έχουν ενδιαφέρον, με συγχωρείς, ναι, έχουν ενδιαφέρον οι σελίδες που γράφει για τα χρόνια που πέρασε στη Γερμανία. Όταν εδώ η κατάσταση ήταν μέσα στη δικτατορία, αυτός πήγε στη Γερμανία και από τη Γερμανία αγάπησε πιο πολύ την Ελλάδα από την οποία ήθελε να ξεφύγει. Και εκεί κάτι που τον σημάδεψε και δεν βλέπουμε εμείς ίχνη του αργότερα, ασχολήθηκε με το θέατρο. Ο, ναι, Κούρτοβικ ήταν σε μια θεατρική ομάδα, έγραφε, έπαιζε, δηλαδή πράγματα που δεν τα ξέρουμε γι' αυτόν. Και το μεγάλο χάρισμα του βιβλίου είναι ο στοχαστικός λόγος του Κούρτοβικ, όταν αναπολώντας τα προσωπικά του περασμένα, μιλάει και για την μετάλλαξη της Ελλάδας. Από την Ελλάδα που γνώρισε τη δεκαετία του 50 στα Σεπόλια, μέχρι την Ελλάδα που φτάσαμε να βιώνουμε σήμερα, περιγράφει πάρα πολύ ωραία τις αλλαγές και στην νοοτροπία και στην εξαφάνιση ανθρώπινων τύπων. Αυτές οι σελίδες πρέπει να είναι, ναι, πολύ ενδιαφέρουσες. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, ναι, και καλογραμμένες. Όλο το βιβλίο έχει και συνέστημα, έχει, ναι, και εξομολόγηση, έχει και μια εκβαθέων έτσι... Επίσης, όχι μόνο οκνηρός δεν ήταν που έλεγες πριν γιατί, ναι, ήταν, ναι, ο φόβος, ναι, της μητέρας, αλλά... Ναι. Ο Δημοσθένης Κούρτοβικ έχει κάνει... Είναι πολύ εργατικός. Πάρα πολύ εργατικός. Ναι, θεός μεταφραστής. Και σπουδές έκανε απίθανες, διδακτορικά κλπ. Ναι, δεν ευχαριστήθηκε πολύ με τις, ναι, σπουδές, εντάξει, του. Ναι, μετά βρήκε γλώσσες το δρόμο. Έχει μάθει 7-8. Έμαθε πολλές γλώσσες, όχι αγγλικά πολύ καλά. Όλα τα άλλα τα έμαθε καλύτερα. Πολύ, ναι, είναι, ναι, πολύ γλώσσες. Και μετέφρασε εκατοντάδες βιβλία, έχω την αίσθηση. Και από πολλές γλώσσες του επί πάρα πολλά χρόνια, ναι, και μια φορά τη εβδομάδα, γιατί αυτό είναι. Για έναν σοβαρό κριτικό δεν είναι αστείο. Όχι, δηλαδή, βέβαια. Ναι. Και επίσης να πούμε ότι αυτό που έκανε τον Κούρτοβικ να ξεχωρίζει και φαίνεται ανάγλυφα εδώ πώς απέκτησε αυτή την ικανότητα, είναι να εντάσσει τα έργα που κρίνει μέσα σε ένα κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Δεν, ναι, είναι δηλαδή είναι του φιλολόγου, ναι, καμία σχέση, όχι, η ανάλυση που κάνει. Και φέρνει γόνιμες συζητήσεις ακόμα και όταν είναι ο ίδιος υπερβολικά αρνητικός ή υπερβολικά θετικός. Πολύ σπάνιο. Λοιπόν, περνάω τώρα σε ένα άλλο μυθιστόρημα που είναι έργο αναφοράς για το θέμα της εξορίας. Το έχει γράψει ένας συγγραφέας από την Ουρουγουάη, δεν ζει πια, ο Μάριο Μπενεντέτη, «Άνοιξη με μια σπασμένη γωνιά», σε μετάφραση Κώστα Αθανασίου από τις εκδόσεις Gutenberg. Ο Μπενεντέτη είχε την εξής ατυχία. Μεταφράστηκε πολύ αργά στα αγγλικά. Και γι' αυτό δεν έγινε πολύ γνωστός, ενώ στη Λατινική Αμερική θεωρείται από τα κορυφαία ονόματα, στο πλάι του Φουέντες, ας πούμε, έτσι, θεωρείται, ναι, πολύ μεγάλη μορφή. Και εκτός από τα μυθοπλαστικά του έργα, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ως δημοσιογράφος.
Λοιπόν, εδώ μιλάει, το μυθιστόρημά του είναι το μοναδικό που έγραψε όσο ήταν και ο ίδιος εξόριστος από την Ουρουγουάη, στα χρόνια που υπήρχε στρατιωτική δικτατορία και εκεί, από το 1973 ως το 1985. Και ο ήρωας του βιβλίου αυτού, ο κεντρικός, μολονότι παρεμβαίνει και ο ίδιος ο Μπενεντέτη ως Μπενεντέτη μέσα, είναι ένας πολιτικός κρατούμενος στη φυλακή για πολλά χρόνια, ο Σαντιάγκο, ο οποίος το μόνο που έχει πια μέσα στη φυλακή να κάνει είναι να γράφει ατέλειωτα γράμματα στη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, της κόρης του και στον πατέρα του, οι οποίοι έχουν φύγει από την Ουρουγουάη, ζουν σε άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Και μέσα από αυτά τα γράμματα καταλαβαίνουμε και τον πόνο του και τις ελπίδες του και όλη του την υπαρξιακή κατάσταση. Ταυτόχρονα όμως ο συγγραφέας δίνει φωνή και στη σύζυγό του και στην κορούλα του που είναι γύρω στα 10, η οποία είναι φοβερό κορίτσι και αποτυπώνει τον λόγο ενός δεκάχρονου που είναι και λίγο μικρομέγαλο εδώ ο συγγραφέας και δείχνει μέσα και από τα δικά τους λόγια πώς είναι η ζωή όταν είσαι εξόριστος. Ταυτόχρονα βλέπουμε τη γυναίκα του κρατούμενου να φλερτάρει και να ερωτεύεται τελικά έναν οικογενειακό φίλο και παλιό σύντροφο και τον δυο τους, τον οποίο δεν έβλεπε ερωτικά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα που είναι μόνη της τόσα χρόνια με τον σύντροφό της στη φυλακή, η κατάσταση αλλάζει και βλέπουμε και όλες τις ενοχές που μπορεί να νιώσει μια γυναίκα για αυτό το λόγο και όλη της την αγωνία πώς να μην το κρατήσει μυστικό από τον άντρα της. Αλλά επειδή ακόμα το μόνο που τον κρατάει όρθιο στη φυλακή είναι η σκέψη ότι μπορεί να ξανανοηθεί με την οικογένειά του, δεν το κάνει. Και με συμβουλή και του πεθερού της να μην... θα το αντιμετωπίσουν όταν έρθει η ώρα. Και όντως κάποια στιγμή παίρνει αμνηστία ο κρατούμενος. Η εξορία είναι μια κατάσταση που δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι φεύγεις από την πατρίδα σου. Εξόριστος μπορείς να νιώσεις και όταν επιστρέψεις στην πατρίδα σου μετά από χρόνια. Παντού ξένος. Παντού ξένος. Εξόριστος μπορεί να νιώθεις και μέσα στην πατρίδα σου χωρίς να σε έχει διώξει κανείς, επειδή είσαι ενάντια στο καθεστώς που κυριαρχεί εκεί. Το φωτίζει δηλαδή το θέμα πάρα πολύ ωραία και οι παρεμβολές που κάνει ο Μπενεντέτη στο βιβλίο είναι μικρά ρεπορτάζ από τη δικιά του θητεία στην εξορία. Και ένα από τα ωραιότερα κομμάτια έχει να κάνει με ένα χωριό στη Γερμανία, όπου έχουν καταλήξει εκεί διάφοροι εξόριστοι από την Ουρουγουάη, και ένα ολόκληρο σχολείο με τους γονείς και τους δασκάλους και τα παιδιά στρατεύεται στην υπόθεση της απελευθέρωσης του μπαμπά ενός από τα κορίτσια που είναι στην τάξη και ο μπαμπάς της είναι φυλακή στην Ουρουγουάη. Και πραγματικά ασκούν τόσο μεγάλη πίεση προς τα μίντια, προς την κυβέρνηση, όπου μπορούν και τον απελευθερώνουν. Και είναι ένα πολύ ωραίο έτσι παράδειγμα αλληλεγγύης και λέει κάπως ο συγγραφέας ότι θα το έχουν να το θυμούνται όλη αυτή η κοινότητα, η μικρή εκεί στη Γερμανία, ότι δουλέψανε για καλό σκοπό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και για το τέλος, μια επανέκδοση, γιατί είχε βγει το 10, το 2010 και τώρα ξαναβγαίνει, νομίζω στην ίδια μετάφραση του Βασίλη Κιμούλη. Ναι, ίδια μετάφραση. Ένα μυθιστόρημα. Ότι κοίταξε από ό,τι έχω μάθει. Ένα μυθιστόρημα νεανικό του Χαρούκι Μουρακάμι, Νότια των Συνόρων, Δυτικά του Ήλιου, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, σε μετάφραση, είπαμε, του Κιμούλη. Αυτό το μυθιστόρημα το έγραψε Μουρακάμι, από τους πιο σπουδαίους Ιαπωνέζους σύγχρονους, το 1992, όταν ήταν υπότροφος στο Πρίνστον. Και αφηγητής είναι ένας νεαρός Ιαπωνέζος που τον παρακολουθούμε από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τα 37 του. Τον βλέπουμε παιδί σε μια μικρή πόλη της Ιαπωνίας, με τα πολεμικά, πώς συγχρονίζεται με μια συμμαθήτριά του, η οποία όπως και ο ίδιος είναι μοναχοπέδι, πράγμα δαχτυλοδεικτούμενο εκείνη την περίοδο στην Ιαπωνία, γιατί μετά τον πόλεμο γεννάγανε οι άνθρωποι. Παιδιά, αυτές οι δύο οικογένειες έχουν κάνει από ένα παιδί και ξεχωρίζουν σαν τη μήγα μες στο γάλα, γεγονός που ενώνει τα δύο μοναχοπέδια, και επίσης η κοπελίτσα πάσχει από πολιομελίτιδα και το ένα της πόδι είναι λίγο σακάτικο. Η αίσθηση της οικειότητας και της τρυφερότητας που ενώνει αυτά τα δύο παιδιά είναι φοβερή μέσα στο βιβλίο. Αλλά για κάποιο λόγο, μετά από μια μετακόμιση του ενός από τα δύο παιδιά, οι δρόμοι τους χωρίζουν.
παρακολουθούμε τον νεαρό πώς μεγαλώνει, σπουδάζει, ερωτεύεται, εγκαταλείπεται. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή στα 37 του είναι ιδιοκτήτης 2 jazz bar, όπως και ο Μουρακάμι στα νιάτα του. Είναι παντρεμένος με μια ευκατάστατη κόρη, ευκατάστατου πεθερού. Έχει και 2 παιδιά. Και επανεμφανίζεται στη ζωή του αυτό το κοριτσάκι που είχε χάσει από τα παιδικά του χρόνια. Και πραγματικά η ζωή του έχει ένα πριν και ένα αναστατώνεται απίστευτα. Και δεν είμαστε ποτέ 1000% σίγουροι ότι η απουσία και η παρουσία αυτής της γυναίκας πια στη ζωή του είναι πραγματική. Δηλαδή είναι γραμμένο το βιβλίο σαν ένα όνειρο όλο. Πάντοτε ναι. Έχεις την αίσθηση με το Μουρακάμι ότι είναι ένα βήμα πάνω από το έδαφος. Ναι. Και σε κάνει να σκεφτείς χιλιάδες πράγματα αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, τι κουβαλάς πίσω σου από το παρελθόν που νομίζεις ότι το έχεις ξεχάσει, αλλά αυτό παραμένει πάρα πολύ ζωντανό. Στο πρόσωπο αυτής της κοπέλας μπορεί να δει ο ίδιος και άλλες γυναίκες που απογοήτευσε με την αποχώρησή του ή την συμπεριφορά του. Ο τρόπος που την προσεγγίζει είναι και για να γαλινέψει αυτές τις ενοχές. Και επίσης το πληρώνει πανάκριβα ό,τι κακό έχει κάνει, γιατί δεν τον αφήνει σε ησυχία αυτή η κοπέλα με το που έρχεται και φεύγει από τη ζωή του και εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Είναι λογοτεχνία που σε άλλους μπορεί να αρέσει, σε άλλους μπορεί να φανεί pop πολύ. Εμένα μου αγγίζει την καρδιά ο Μουρακάμι, ναι. Έτσι όπως γράφει. Ναι, ναι, και επίσης, αν υπήρχαν soundtrack στα βιβλία, αυτό θα ήταν γεμάτο Nat King Cole και Liszt. Ναι. Ναι, γιατί αυτά τα παιδιά μικρά ακούγανε δίσκους και ήταν ναι. Η χαρά τους. Ουσιαστικά είναι σαν το θέμα να είναι η παιδική ηλικία, δηλαδή είναι η νεανική ηλικία και η εμπειρία, ο έρωτας. Αλλά και ο έρωτας, ναι, ο έρωτας μέσα σε αυτή, δηλαδή. Μια εξειδανίκευση. Ακριβώς. Και μια επίσης επίρρεια βαθιά. Βέβαια, και μετά νιώθεις μια αναπηρία που κόβεται αυτό. Ναι. Και θέλω να ξαναγυρίσω, Μανώλη, αν μου επιτρέπεις 2 λεπτά μόνο, ναι. Στο προηγούμενο βιβλίο, ναι, ναι. Που ο τίτλος του, Άνοιξη με μια σπασμένη γωνιά, είναι πάρα πολύ ωραίος τίτλος, διευλευκάνεται στο τέλος του βιβλίου, αλλά έχει να κάνει και αυτό με μια μεταφορά. Άνοιξη είναι μια κατάσταση γεμάτη αισιοδοξία, όπως θα μπορούσε να αντιμετωπίζει ο κεντρικός ήρωας όταν απελευθερώνεται. Ναι. Αλλά υπάρχει κάτι μέσα του που έχει σπάσει. Ναι. Αυτή είναι η σπασμένη γωνιά. Όπως και στο Μουρακάμι το βιβλίο, η εμπειρία αυτή με τη μικρή συμμαθήτρια που τους είχε ενώσει, το ότι αποχωριστήκανε μετά και χωρίσανε και ο καθένας έκανε τη ζωή του, κάτι έχει αφήσει σπασμένο μέσα του. Mm. Αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας, όπως κάθε εβδομάδα, και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Γεια σας.